Νίκο, συγχαρητήρια και για την εμφάνιση και για την νίκη. Δύο λόγια, πώς είδες το παιχνίδι σήμερα? Δύσκολο παιχνίδι, σε μια δύσκολη έδρα. Θα είναι αντίπαλός μας στη Γάμα Εθνική, σε ένα δύσκολο γήπεδο με την έννοια του Τάπητα. Αλλά καταφέραμε, είναι η δεύτερη φορά που γυρίζουμε το παιχνίδι με την ίδια ομάδα, αλλά από πολλή δουλειά και σωστή τακτική στο παιχνίδι, έχουμε καταφέρει να γυρίσουμε και το παιχνίδι, αλλά να βγάλουμε και θετικά στοιχεία που ζητάει και ο προπονητής μας. Και αυτό είναι καλό, γιατί είναι καλό για τη συνέχεια, έτσι όπως θέλουμε τέλος πάντων να πορευτούμε στο πρωτάθλημα. Σε είδαμε στο δεύτερο ημίχρονο να αγωνίζεσαι και σε ρόλο back. Είναι αυτό που έχει πει ο coach, ότι έχει προσπαθήσει πολύ να μαζέψει αρκετούς παίχτες που να ανταποκρίνονται σε παραπάνω από μία θέση. Αυτή η ομάδα δεν έχει μεγάλο ρόστερ, αλλά έχει πολλούς ποδοσφαιριστές που μπορούν να παίξουν σε πάνω από δύο και τρεις θέσεις. Αυτό είναι πολύ καλό, βοηθάει πολύ τον προπονητή, αλλά και την τακτική του παιχνιδιού. Μπορείς να κάνεις εσωτερικές αλλαγές οποιαδήποτε ώρα και στιγμή. Το πρωτάθλημα αυτή την εβδομάδα είχαμε την κλήρωση. Πρεμιέρα για τη Μαύρη Θύελλα με ένα μεγάλο παιχνίδι σε ένα παραδοσιακό ντέρμπι με τον Πύργο. Ένα σχόλιο. Ναι, τίποτα. Όπως και τα υπόλοιπα παιχνίδια εμείς το βλέπουμε. Απλά είναι πρεμιέρα και θέλουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα προς τον Πύργο. Προσωπική μου άποψη είναι ότι πρέπει να πάμε να κερδίσουμε εκεί πέρα και τίποτα λιγότερο. Απλά θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι όπως και τα υπόλοιπα. Όχι όμως κάτι το ιδιαίτερο, δηλαδή με την έννοια ότι δεν είναι κάποιος τελικός, είναι αρχή του πρωταθλήματος, αλλά με μια ιδιαιτερότητα ότι είναι ο Πανελλαδικός γείτονες και πρέπει να κερδίσουμε. Και ένα μήνυμα για τον κόσμο που ακόμα και σήμερα βρέθηκε αρκετά χιλιόμετρα μακριά από την Καλαμάτα σε ένα φιλικό με τον Αχαρναϊκό. Ευχαριστούμε τον κόσμο που είναι κοντά μας. Ειδικά όταν ερχόμαστε εδώ στην Αθήνα και παίζουμε, πάντα υπάρχουν παδοί δικοί μας και μερικές φορές περισσότεροι και από τους υπεδούχους. Μήνυμα για τον κόσμο, εμείς οι ποδοσφαιριστές και ο προπονητής και το τεχνικό team θα κάνουμε τα πάντα δυνατά για να τους δικαιώσουμε όσον αφορά το στόχο της ομάδας που είναι το πρωτάθλημα. Θέλουμε να τους έχουμε μαζί μας, να μας στηρίξουν και εκτός έδρας και εντός έδρας. Είναι δύσκολες εποχές για να έρχεται ο κόσμος στο γήπεδο, αλλά τους θέλουμε μαζί μας όμως. Είναι δύναμη, είναι το 10ο παίχτης της ομάδας.